Σε αγώνα δύο διεκδικητών κατέληξε η εκλογή για την ανάδειξη νέου Προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ. Η νίκη του Στέφανου Κασελάκη με 9 μονάδες εναντί της Σέφης Αξιόγλου δείχνει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι η βάση του κόμματος επιθυμεί αλλαγή πλεύσης. Επίσης το γεγονός ότι συγκέντρωσε ένα ποσοστό άνω του 45% αφήνοντας πίσω του την κυρία Αξιόγλου στο 36% και τους υπόλοιπους τρεις υποψηφίους να συγκεντρώνουν μονοψήφια ποσοστά δείχνει τη δυναμική του κ. Κασελάκη έναντι εδρεωμένων προσώπων, όμως παράλληλα φουντώνει και το ενδεχόμενο διάσπασης. Σε κάθε περίπτωση, η προσέλευση στις κάλπες 147.000 ψηφοφόρων επιβεβαιώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα ζωντανός, χαράσοντας νέα πορεία. Η κάλπη έδειξε ένα πράγμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δυναμική μέσα στην κοινωνία. Πιστεύουν οι άνθρωποι, ο προοδευτικός, δημοκρατικός κόσμος, ότι είναι η δύναμη που μπορεί να αντιπαλέψει τη Νέα Δημοκρατία, τη δεξιά. Γι' αυτό είχαμε αυτή την τεράστια προσέλευση. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι αυτή η δυναμική ο κόσμος ζητάει να εκφραστεί με έναν τρόπο πιο, αν θέλετε, πολεμικό, πιο αγωνιστικό. Θεωρώ ότι όλους τους χωράει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει αρχές, έχει αξίες, έχει κανόνες και νομίζω ότι όλους τους χωράει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την άλλη Κυριακή και προχωράμε. Η Έφη Αξιόγλου έλαβε 36,21% και 41.000 ψήφους. Ο Στέφανος Κασελάκης έλαβε 45,47% και 51.000 ψήφους. Ο Νίκος Παπάς έλαβε 8,64% και 9.800 ψήφους. Ο Στέφανος Τζουμάκας έλαβε 1,28% και 1.457 ψήφους. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος 8,4% και 9.500 ψήφους. Η συμμετοχή ήταν αθρώα και έξω από κάθε προσδοκία. Πώς όμως μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί? Θέλω να πιστεύω ότι ένα μέρος αυτού του κόσμου που προσήλθε να μείνει και στο κόμμα. Δηλαδή να συμμετέχει μέσα στην κομματική διαδικασία, να είναι στις οργανώσεις, να μην μείνει αμέτωχος, να μην ψήφισε και να φύγει, γιατί εκεί θα είναι ένα μήνυμα που δεν είναι το καλύτερο. Θέλουμε συμμετοχικότητα στις κοινωνίες που ζούμε και τα κόμματα γι' αυτό υπάρχουν. Εκείνο πάντως που ήρθε και στο προσκήνιο τις προηγούμενες ημέρες, ενώ συζητείται ακόμα και σήμερα, είναι το ενδεχόμενο διάσπασης του κόμματος. Και αυτό γιατί οι πολιτικές που πρεσβεύουν η Στέφανος Κασελάκης και Έφη Αξιόγλου είναι τελείως διαφορετικές. Ναι, εγώ δεν είμαι υπέρ των διασπάσεων. Δεν δημιουργούν καλά πράγματα οι διασπάσεις. Νομίζω ότι οι συνθέσεις, και έχουμε δύο νέους ανθρώπους, και τον Κασελάκη και την Αξιόγλου, ο καθένας με διαφορετική διαδρομή. Εγώ είμαι υπέρ της Αξιόγλου, ήμουνα και είμαι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή δύο νέους ανθρώπους, οι οποίοι και οι δύο μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην πορεία του κόμματος, ο καθένας από τη μεριά του. Τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση που τελικά εκλέγει αρχηγός την επόμενη μέρα? Ποιο είναι το στοίχημα, πιστεύετε? Τώρα αυτό θα το καθορίσει ο νέος ή η νέα πρόεδρος με τα όργανα του κόμματος. Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτή τη στιγμή. Θα σεβαστώ ότι έχουμε μία διαδικασία για εκλογή Προέδρου. Ο Πρόεδρος είναι αυτός που θα δώσει το στίγμα.